Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που θα μας απασχολεί βεβαίως ήδη, αλλά αυτό το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται και με βάση τα δημοσιεύματα των επιστημόνων, θα είναι ένα δύσκολο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί θεωρείται hot spot, υψηλές θερμοκρασίες και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τη μηχανικό περιβάλλοντος και διαχειρίστρια έργων του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, η κυρία Μυρτώ Σκουρουπάφη. Κυρία Σκουρουπάφη, καλή σας μέρα. Ρέτε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κυρία Σκουρουμπάφη, για πέστε μας λίγο, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η έντονη ανησυχία για τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2023, και θέλουμε να δούμε και τι δεδομένα έχετε εσείς στη διάθεσή σας, τι μελετάτε ακριβώς. Ναι. Είναι σημαντικό να μιλούμε για θέματα κλιματικής αλλαγής, είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την κλίμακα. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να κάνει ζέστη, αύριο να βρέχει, μπορεί ένα καλοκαίρι να είναι πιο ζεστό από άλλα. Όταν μιλούμε για την κλιματική αλλαγή, μιλούμε για κλίμακες δεκαετιών. Δηλαδή, κοιτάζουν οι επιστήμονες, κοιτάζουμε δεκαετίες πριν τι έγινε και προβλέπουμε τι θα γίνει ως μέσος όρος στο μέλλον. Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν μοντέλα που δείχνουν ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε έτσι και αλλιώς ότι χρόνο με το χρόνο, όσο περνά ο καιρός, θα έχουμε όλον και πιο ζεστά καλοκαίρια, όλον και πιο ζεστό κλίμα γενικότερο. Ακόμα περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες. Ακόμα πιο έντονα, δηλαδή και πιο ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πιο μεγαλύτερη περίοδος καυσών. Δηλαδή, κυρία Σκουρουπάφη, επειδή στην Κύπρο έχουμε και θερμοκρασίες το καλοκαίρι που φτάνουν και τους 42 και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, μιλάμε για μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας σε αυτή την κλίμακα. Φυσικά. Αναλόγως του πόσο έντονη θα είναι η προσπάθεια μας να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, τόσο θα επηρεάσει και, και τα ακραία που θα βλέπουμε. Δηλαδή, έχουμε μοντέλα ότι μέχρι το μέσο του, μέχρι το 2050 μπορεί να έχουμε και 45 και 48, αλλά και η μέση θερμοκρασία το καλοκαίρι θα είναι αυξημένη. Δηλαδή, αναμένουμε μέχρι το 2100, αν δεν κάνουμε τίποτε, μπορεί να πάει από 5 έως 8 βαθμούς πιο ψηλή η μέση θερμοκρασία. Ναι, κυρία Σκουρουπάθη, τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που βλέπουν τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα το φως της δημοσιότητας, αναφέρονται σε ένα πολύ καυτό καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά στην Κύπρο ακόμη πιο καυτό, καθώς το hot spot, να το πω έτσι, αυτής της ριζικής κλιματικής αλλαγής είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Και ίσως ζήσουμε θερμοκρασίες που δεν έχουμε δει στο παρελθόν, αν και είμαστε συνηθισμένοι πλέον στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στα 40, 45 στην Κύπρο. Πήγαμε και 45, αν δεν κάνω λάθος, μια χρονιά. Αυτές οι προβλέψεις λένε πως το καλοκαίρι αυτό που έρχεται, ίσως δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ για την περιοχή μας. Είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε σε όλο το παγκόσμιο, ότι υπάρχουν νέα ρεκόρ υψηλότερων θερμοκρασιών. Και στην Ευρώπη έχετε απόλυτο δίκιο, σε περιοχές όπου το καλοκαίρι δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο, είδαμε και πέρσι. Λοιπόν, ναι. Γιατί και η Κύπρος ως hot spot, αλλά και η Ευρώπη, αν κοιτάξουμε το μέσο όρο αύξηση θερμοκρασίας όλου του πλανήτη, η Ευρώπη θερμαίνεται πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Ναι. Μάλιστα. Άρα θα τους βλέπουμε αυτά τα νέα τα ρεκόρ, θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να προσαρμοστήκαμε σε ένα μικρό βαθμό, αλλά είναι αρκετά διαφορετικό τα 40 να είναι το κανονικό μας καλοκαίρι. Σωστά. Και τα σωστά. Ακραία να είναι 45-48. Δηλαδή. Γιατί αλλάζει και ο τρόπος ζωής και η καθημερινότητά μας και η υγιεινή και όλα αυτά, κυρία Σκουρουπάθη. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αντέχεις καθημερινά τον υδράργυρο να είναι στους 40 βαθμούς και να μην παίρνεις ανάσα και να υπάρχει και αυτή η σκόνη στην ατμόσφαιρα και ο συνδυασμός να γίνεται ένα αποπνικτικό κοκτέιλ. Στο τέλος της ημέρας θα καταρχήσουμε έρημος εδώ κάτω, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είναι αστείο. Υπάρχουν προβλέψεις για απερίμωση της Κύπρου και υπάρχουν προβλέψεις για
θέματα, σημαντικά θέματα με ληψιδρία. Υπάρχουν προβλέψεις που αν δεν κάνουμε αρκετά για την κλιματική αλλαγή, η περιοχή μας θα γίνει ακατοίκητη για τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να... όσο καλά τα νέα. Κυρία Σκουλουπάθη, εγώ θέλω να ρωτήσω και για τη στάθμη των νερών της Μεσογείου. Mm. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει και με τη διατήρηση του οικοσυστήματος και της θαλάσσιας ζωής. Ναι. Όσον αφορά τη Μεσόγειο, υπάρχει όντως, υπάρχουν δύο-τρία τρόποι που επηρεάζεται η θάλασσα. Είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και είναι επίσης αρκετά σημαντικό για τη Μεσόγειο ότι πιάνει μεγάλο μέρος της θερμότητας, πιάνει την θάλασσα, που σημαίνει ότι αυξάνεται η θερμοκρασία της θάλασσας, έρχονται εισβλητικά είδη. Τα είδη τα τοπικά δεν επιβιώνουν. Mm-hmm. Είδη όπως το Ποσειδονία που είναι και προστατευόμενο και παίζει το ρόλο της διατήρησης της αχτογραμμής μας επηρεάζονται, που σημαίνει μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη διάβρωση της αχτογραμμής. Ποιο είδος είπατε, επαναλάβετε, κυρία Σκουρουπάθη, ποιο είδος? Το Ποσειδονία. Μάλιστα. Είναι γρασίδι, είναι, mm-hmm. που ναι, το ναι, βλέπουμε, ναι. λέμε είναι φύκια, ναι. είναι γρασίδι βασικά της θάλασσας. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα η κυρία Σκουρουπάθη, πέραν από τη στάθμη της θάλασσας εδώ στη Μεσόγειο, υπάρχει και στο Αιγαίο, δηλαδή ακούω και τις ανησυχίες εκεί στα ελληνικά νησιά, που υπάρχει αυτή η πρόβλεψη παρόμοια με αυτή που μας αναφέρετε και εσείς για την περιοχή μας. Και δηλαδή, εντάξει, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αν συνηθίσαμε και λίγο τις θερμοκρασίες στα 40, στην Ελλάδα δεν είναι φαινόμενο το οποίο υπάρχει συχνά. Τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι τόσο προγραμμασμένη. Ναι. Γενικότερα, κάθε περιοχή έχει δικές της προκλήσεις. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο σε πιο βόρειες χώρες, υπάρχουν εκατοντάδες θανάτοι κάθε χρόνο λόγω του ότι δεν είναι και προετοιμασμένοι για την αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα, θα βλέπουμε γενικότερα, όσον αφορά έναν κίνδυνο, κλιματικό κίνδυνο, πρέπει να βλέπουμε τους εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή πόσο θα αλλάξει, ας πούμε, η αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και το πόσο την τροντότητα, πόσο ευάλωτοι είμαστε όσον αφορά τις υποδομές μας, όσον αφορά, για παράδειγμα, τα σπίτια στην Κύπρο, μεγάλο ποσοστό δεν έχουν μόνωση. Μάλιστα. Άρα επηρεάζει. Δεν έχουμε πολλά κέντρα υποδοχής σε περίπτωση που έχουμε καύσουλες, να μπορεί έναν άτομο ευάλωτο να πάει να βρει κάπου που πιο καλή θερμοκρασία, να μείνει ώστε να περάσει ο καύσωνας. Πρέπει Μάλιστα. να βάλουμε τα σωστά μέτρα, εκτός του να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή, να προσαρμοστούμε, διότι όπως να το κάνουμε, εκλειδώσαμε ήδη κάποια αναλλαγή στο κλίμα μας. Μάλιστα. Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Σκουρουπάθη. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ Προβλέπετε πολύ. Δύσκολο το